Τη δική τους ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του 5ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατέθεσαν στο Προεδρείο του Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα μέλη της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη υποστηρίζει πως τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχει λάβει μέχρι τώρα η Περιφέρεια δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι σημαντικές ανάγκες των πολιτών. Ολοκληρωμένη πρόταση αναφορικά με το πώς και πού πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα του 5ου Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης κατέθεσε στο Προεδρείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα μέλη της παράταξης θεωρούν πως τα χρήματα από τα εκάστοτε ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης που αφορούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά και δεν έχουν βελτιώσει τις υποδομές στα μεγαλύτερα προβλήματα που οι κάτοικοι της καλούνται να αντιμετωπίσουν. Όπως όμως είδαμε συνολικά την αντίληψη του στρατηγικού στόχου που έχουν ήδη συναποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης, αλλά και τις οποίες στρατηγικές επιλογές έχει ήδη αποδεχτεί και έχει καταθέσει με την πρότασή της η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι φανερό ότι θα έχουμε ξανά μία από τα ίδια. Δυστυχώς, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και ο λαός της περιοχής, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές στην υγεία και στην εκπαίδευση, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντισυμμυρική θωράκιση, με τους παιδικούς σταθμούς, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με ειδικά τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή μας, τα αρδευτικά έργα, δυστυχώς δεν είναι μέσα στις στρατηγικές επιλογές και επιδιώξεις τόσο της περιφέρειας όσο και της ίδιας της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα επιχειρήματα της Λαϊκής Συσπήρωσης που αποδεικνύει πως τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά είναι το γεγονός ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις φτωχότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τα δύο μεσογειακά προγράμματα. Είχαμε τα 4 κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Είχαμε τους αναπτυξιακούς νόμους. Είχαμε μια σειρά άλλους ΕΣΠΑ, άλλους νόμους και κίνητρα. Και όμως, σήμερα ξανά η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες των 17 της Ευρωζώνης. Κατέχουμε την τρίτη θέση από το τέλος. Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας βιομηχανικών κέντρων θεωρείται από τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης ως μία από τις βασικότερες ανάγκες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ενώ καταξιδεύτηκαν τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δραχμές ή ευρώ όλα τα προηγούμενα χρόνια στις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής μας υπάρχουν βιομηχανικά κουβάρια, γιατί ακριβώς οι επιχειρηματίες ενώ πήραν τζάμπα χρήμα από το ελληνικό δημόσιο πήραν τις, και με επιδοτήσεις μέσα από το πρόγραμμα σύγκλησης και συνοχής και μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους στις βαλκανικές χώρες πάλι με επιδοτήσεις του ελληνικού λαού εκεί και επένδυσαν σε εκείνους τους τομείς και κλάδους που μπορούν σήμερα να αυξήσουν τα κέρδη τους και αφήσαν εδώ πίσω κουφάρια, ανεργία, εξαθλίωση για το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Πίσω στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα γυρίσουμε τώρα κυρίες και κύριοι, καθώς 4 διαφορετικά στάντ σε 4 πάρκα της πόλης υπενθυμίζουν πλέον στους Αλεξανδρουπολίτες τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ζώα. Τα στάντ τοποθετήθηκαν πρόσφατα και σε αυτά είναι αναρτημένες οι βασικότερες διατάξεις του νέου νόμου περί ζώων, ενώ στο κάτω μέρος της σιδηροκατασκευής διατίθενται και σακουλάκια περί συλλογής ακαθαρσιών για αυτούς που δεν έχουν φροντίσει να προμηθευτούν από το σπίτι τους αν έχουν βγάλει βόλτα το κατοικίδιό τους.